Εδώ είμαστε. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ποιος το λέει αυτό, γιατί και για ποιον και γιατί. Να μιλήσουμε για το Λίμπερο. Εγώ δεν κάνει μια δόση. Ναι, γιατί εδώ στον Λίμπερο το εμείς δεν φύγαμε ποτέ δεν έχουν δικαίωμα να το λένε και πάρα πολύ. Ναι, αλλά. Μετρημένοι στα δάχτυλα τα μισά του ενός χεριού. Κόλκας έφυγε, αλλά τότε έφυγε γιατί ήθελε λίγο χρόνο να σκεφτεί να μείνει μόνος του. Έργε, σου αξίζει κάτι καλύτερο. Που σκάουν οι κόμενε, σε βλέπω σαν φίλο, αλλά. Ξέρεις... Τον έβλεπε στο Λίμπερο σαν φίλο. Αλλά μετά κατάλαβε το λάθος σου. Κατάλαβα το λάθος μου. Δεν κατάλαβα κανένα λάθος. Μια χαρά έκανα και έφυγα. Όχι. Άμα. Ναι. Μπορεί να ανοίξει αλλά... το κεφάλαιο αυτό. Και μπορούμε να δεχθούμε και παρεμβάσεις όποιος θέλει. Σφάξανε γουρούνι τότε που γύρισες. Ο άσοπος. Όχι. Απλά ήταν άλλη συνθήκη εργασίας. Καταλαβες. Βέβαια. Πάω 24 επέστρεψες. Ήταν άλλο. Έφτιαξα τον brand μου. Πήγα εκεί να σκεφτώ. Τι θα κάνω το δύο χρόνια. Το 24 προέκυψε μετά. Ρε και πάω και εκεί που είμαι σουδωμένος βλέπω ένα μπουκάλι που γράφει 24. Λέω, τι είναι αυτό ρε. Το φέρω. Δεν την είχα δει την Beefeater αυτή. Τι είναι ειδική. Το Beefeater είναι καλό τζιν. Τζακ. Έχει τζιν. Ναι. Έχει δύο βαθμούς παραπάνω αλκοόλ σε σχέση με ναι. τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό εδώ είναι παλαιωμένο προφανώς. Για να λέει 24. Είναι 24 ετών, κατάλαβες. Είναι δηλαδή πολύ ακριβό τζιν. Πού το είδες, πού το ήπιες ή μόνο το είδες. Στον θερότη μου. Το ήπιες κιόλας ή μόνο το είδες. Όχι, δεν πίνω τζιν, φίλε. Τζιν είναι μόνο τιμωρία μπορεί να έχεις. Το The Road έχει μια καταπληκτική βιτρίνα πίσω κάβα που είναι σε 3-4 επίπεδα που έχει τα ακριβά ποτά. Ναι, ναι. Και ουίσκι και τζιν και τέτοια, ναι. Και ο Νίκος εκεί. Το καλύτερο μαγαζί σαν θέα στην πόλη. Αυτό εδώ που στα 2/3 είσαι στο σκαμπό και βλέπεις έξω τα πόδια των κοριτσιών να περνάνε και τη θάλασσα. Ναι, δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ούτε από ψηλά δεν θέλω να βλέπω έτσι τη θάλασσα. Όπως από τον Δεόρ. Κορυφαίος μπάρμαν Νίκος. Κορυφαία σερβιτόρα Ελένη. Γραμμένα τάξη. Όχι, ρε. Απλά κάτι ήθελα να δω τώρα. Μου στέλνει ένα mail τώρα. Κάποιος θέλει κάτι από μένα, δεν το κατάλαβα αυτό. Κανένα εστίριο θα είναι για το Pac-Man. Έχουμε και διαλύματα. Αυτά μπορεί να γίνουν στο διάλειμμα, ξέρεις. Δεν είναι τώρα πάρα. Εννοείται, ρε φίλε, εσύ είσαι ο ηγέτης αυτής της εκπομπής. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα για να διακόπτουμε το ρυθμό της εκπομπής. Εξάλλου περιμένει ο κόσμος να μάθει από σένα πότε παίζει ο ΠΑΟΚ. Αν παίζει ο Μακ, αν έχει πυρετό, αν του πείσαι. Ναι, αυτό για το Μακ είναι ένα θέμα. Αλγκοφρέν πες του να παίρνει, εναλλάξανα 4 ώρες με παιδικό ποστάν. Έτσι πέφτει ο πυρετός. Δοκιμασμένο αυτό. Ναι, και κρύο μπάνιο να κάνει. Και μην ανησυχεί, μέχρι την Κυριακή θα είναι έτοιμος. Είναι βαριά αρρώστια αυτή. Είναι 4 μέρες ήδη τον έχει ρίξει. Τι πράγμα, ρε. Η αρρώστια του Σλοβάκου. Είναι η ίωση της εποχής. Βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Είναι κοξάκι. Κάποιος για να με πείσει χθες ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, έφτασε μέχρι 39,5 πυρετό. Σόπα. Τι λέει ρε παιδιά, εμείς καμιά φορά 39,5 έχουμε στα κανονικά μας. Αφού στη Λίγκα σκέφτεται να τον καλέσουν, να τους πει και εκείνος να πούσουν πότε να παίξουν ή πότε να παίξουν. Δηλαδή μαζί με τους νομικούς, μπορεί να κληθεί και ο Μακ τώρα, πότε βολεύει να παίξουμε ρε παιδί μου, πότε θα είσαι καλά. Ναι, είναι και αυτό είναι ενδεχόμενο. Αυτό το Παναντόλ δεν έχει φτάσει στην Περαία που μένει τέλος πάντων. Παναντόλ, εξτρά, λαβράζω. Το οποίο ρε φίλε, όποτε έχω πυρετό, παίρνω ένα και πέφτει ο πυρετός. Με το Παναντόλ. Ναι. Εσένα σε πιάνει αυτό. Εγώ το έχω με ντεπών. Με ντεπών, ναι. Μόνο τον ντεπών. Ναι, είναι και εγώ αυτό. Και εγώ. Διπλό ντεπών. Αν πιάσει δύο λεξοντανέλ και είσαι κύριος. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Το πάω έχει πάρει πρωτάθλημα. Ναι, ναι, όλα τέλεια. Άμα πιει και λίγο. Μέχρι και αμυντικό χαφ παίζει μετά. Εγώ. Ο Μακ. Με λεξοντανέλ, δύσκολα. Με λεξοντανέλ δεν παίζει ούτε. Ο Μακ που διαβάζει τη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό του ΠΑΟΚ. Που παραδέχεται, τον ξεφωνίζει η γυναίκα του γιατί δεν πηδάει ποτέ για κεφαλιά. Το έχεις παρατηρήσει αυτό. Και ο Τζαφέρας το ξεφωνίζει μέσα στα παιχνίδια. Που δεν πηδάει κεφαλιά. Αυτό δεν είναι θέμα. Το λέει ότι ναι, τι γνώμη έχει η γυναίκα σου για σένα ως ποδοσφαιριστής. Λέει, ξέρω εγώ, αλλά μου τη λέει συνέχεια γιατί δεν είμαι μαχητής και με ξεφωνίζει γιατί δεν διεκδικώ την μπάλα ποτέ στον αέρα. Περιμένω να πέσει κάτι για να πάω να την πάρω. Στα κοπέλα έχει δίκιο. Το ξεφωνίζει. Δίκιο έχει, αυτό είναι ντροπή. Η κοπέλα ξαφνικά μπορεί να θέλει να βλέπει τον άντρα της να μάχεται. Να θέλει, να χτυπάει, να γουστάρει έτσι, να... Αυτό τώρα μην τα ακούνε κανείς στην Ευρώπη και πέσει τιμή του. Καραντάλ είναι μεγάλος παίχτης, δεν είναι... Με κανένα γκολ, φίλε. Έστικτο αυτά, killer. Στον πυρετό τον γκολ. Ταχυδυναμικός που λέει και ο Αλέφαντος.
και τα λοιπά. Στον πυρετό τον γκολφ. Σταύρε, πώς κρίνεις αυτή την είδηση που μόλις έσκασε μύτη στο ΠΑΟΚ 24 και τη γράφει το Newsfish? Άφαντα έγιναν 12 μηχανάκια στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι τα γνωστά μηχανάκια Phantom. Εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Ναι. Ναι. Εγώ πιστεύω φύγαν μόνα τους. Εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη δουλειά που μπορείς να κάνεις στην Δυτική Θεσσαλονίκη είναι πιλωτές μηχανών. Ο καθένας τη δική του πιλωτή. Με, πώς το λένε, με ηλεκτρονικό password να μπαίνεις μέσα και τέτοιο. Ναι, να μην... 12 μηχανάκια σε μία μέρα και λένε τα παιδιά ότι τεμπέλεδες. Υπάρχει μια φήμη ότι κάποτε πήγε στον Εύωσμο ο Όμπραξ και του πήρανε το άλογο. Του ψηρίσανε το άλογο. Μαζί με τη σέλα. Δεν υπάρχει. Το μηχανάκι πρέπει να το ψηρίσει σε 10 δευτερόλεπτα. Πώς ένας από τους λόγους που το ψιλοσκεφτόμουν να πάρω κάποτε μηχανάκι και λέω κάτσε να το ψηρίσουν. Τώρα με τα πόδια καλά είμαστε. Εν τω μεταξύ λέει το θέμα άφαντα έγιναν 12 μηχανάκια και έχει μια πάπια. Αυτή η εντελώς κλασική δυτικών συνοικιών είναι μοβ, εννοείται ότι δεν έχει ποδιά και έχει σέμπρικ. Καλά. Αυτό είναι το. Τέτοιες κλέψανε. Η σημαία των δυτικών συνοικιών θα πρέπει να είναι. Αν έχει σημαία, δηλαδή τι να βάλεις. Ρε την καημένη Δυτική Θεσσαλονίκη, τι τραβάμε, ρε φίλε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φτωχολογιά, ρε φίλε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, ξεκινά, άντε, να πούμε κανένα χορηγό. Χορηγή πρώτη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Η Ρέμβη. Η οποία σήμερα έχει μπουζούκια στο κλαμπ της Ρέμβης. Και επειδή είναι και ο καιρός έτσι καταπληκτικός, να πάτε από νωρίς ή να κλείσετε τραπέζι. Πού θα κλείσετε? 2-3-10-4-33-100. Από νωρίς για καφεδάκι και ποτό και πιο χαλαρά. Γίνεται εκεί, ανοίγει ο χώρος στο μεγάλο το κλαμπ της Ρέμβης και έχει μπουζούκια σήμερα Παρασκευή. Πρώτα απ' όλα, θυμίζουμε τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή. Γράφετε FM, αφήνετε και ένα το μήνυμα στο 545-26. Και μαζί μας είναι η ΟΤΕΚΟ στην πρώτη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Για κταίο, αυτοκίνητο, μηχανή, τηλεφωνήστε στο 10-20-30 όλο το 24 για να κλείσετε ραντεβού όπως σας βολεύει και προσέξτε ότι ο ΤΕΚΟ αύριο, Σάββατο 14 Μαΐου, μια και σήμερα είναι Παρασκευή και 13 Μαΐου, αύριο 14 στις 6 στο γήπεδο Κλεάντς Βικελίδης, η ΟΤΕΚΟ είναι αυτή που διοργανώνει παιχνίδι με φιλανθρωπικό σκοπό, η μεικτή βετεράνων Πάω Κάρι, Ηρακλή, αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Τι? Χθες είχαμε χαρτί. Ναι. Ο Τσαλτίδης είναι. Είναι εκπληκτικό. Ήταν ο ΠΑΟΚ πρώτος. Ναι, χθες το χαρτί, στο σήμα αυτή την αφίσα του αγώνα, ήταν πρώτο το σήμα του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή. Σήμερα ήρθε χαρτί στην εκπομπή, ο πρώτο είναι το σήμα του Άρη, μετά του ΠΑΟΚ, μετά του Ηρακλή, ο οποίος παραμένει σταθερά τρίτος. Ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας είναι, ρε φίλε. Λογικό είναι, τον έβαλε μέχρι πρώτο άνθρωπο. Μέχρι και εκεί έβαλε χέρι της. Τσαλτίδης, παιδιά, είναι πραγματικά ο ορισμός του συμπλέγματος. Πω, πω, πω. Δηλαδή είναι ο λόγος πραγματικά που θέλω, δηλαδή, αυτή η εκπομπή της 13, ρε φίλε. Ακούσατε καθόλου? Όχι. Παιδιά, δεν υπάρχει, δηλαδή. Αν κάνατε τέτοια κουμπί για μας, μπορεί να είχα πάθει κεφαλικό εκείνη την ώρα. Δηλαδή να άκουγα και να, ναι, να στράβωνε το πηγούνι μου, να... Ξέρανε και λεπτομέρειες που θα έλεγε κανείς ότι είναι Θεσσαλονικής αυτή. Πώς ξέρανε τόσες λεπτομέρειες? Εντάξει, αυτός που ασχολείται ξέρει, δε φίλε. Εσύ δεν ξέρεις για τον τάφο του Ινδού? Ναι. Ότι? Διάφορα. Ναι, δηλαδή ξέρεις, ξέρω εγώ, για βετεράνους του Παναθηναϊκού. Ναι, 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 ναι. Και για... σκανδαλάκια στα κρεβάτι, ξέρω. Με τραγουδιστές. Τα λες όλα αυτά. Με καλλιτέχνες. Ναι, ναι, τα λες όλα κανονικά. Άμα αρχίσει έτσι η τέτοια εκπομπή. Μα άμα νευριάσεις. Τα λες όλα. Δηλαδή να λες τώρα, δεν τον Γκάλι έτσι όπως το χαρακτηρίζει. Αν δεν τροπεί, ρε φίλε. Ούτε εγώ δεν τον Γκάλι. Τον Γκάλι την πλήρωσε. Τι? Κοκκίνησε. Ο Κόλκας κοκκίνησε. Ένιωσε άσχημα. Δεν ακούγονταν το όνομά του ποτέ. Ο Κόλκας ένιωσε άσχημα, λέει, ρε παιδιά, όχι τέτοια πράγματα. Για ένα ένταλμα. Μου σε λέει για άλλον. Είπε σε μια φάση το όνομα και μετά αντικαταστάθηκε από το... Αφού έπαιξε τον Παναθηναϊκό. Αυτός που έκανε την εκπομπή έλεγε ότι πήγε να διαλύσει τον Παναθηναϊκό. Ο Καλής. Ναι. Απορώ το γιατί. Με οικονομική θα ήταν η όρη πάνω. Ναι. Αλλά πραγματικά, παιδιά, δεν το έχεις ακούσει. Όχι. Χάλασε 45 λεπτά από τη ζωή σου. Ξεφτύλισε. Πάρε 45 λεπτά από τα παιδιά σου. Για το ποδόσφαιρο του Άρη λέει τίποτα? Ε? Για το ποδόσφαιρο του Άρη. Όχι, φίλε, μονοδιάστατος.
Δηλαδή, άμα έχει και ποδόσφαιρο, ήταν κανένα Μπεν Χουρ ραδιοφωνικό. Αλλά ένα φίλο, ο οποίο έχει πάθει παράκουση. Αυτό ανεβάζει τις μετοχές του Άρη. Πάει να πει ότι τον φοβούνται για να τον κράζουν έτσι. Μην γίνεσαι τσακωτή. Για να του επιτίθενται. Όχι, ρε φίλο, αλήθεια. Δεν φοβούνται, ρε. Άκου σου λέω να καταλάβει τώρα τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Νευρίασαν, τσατίστηκαν. Και το άκουσα και με του δικού του νευρίασαν. Με αυτού του τρει που ξενύχτησαν. Αυτοί πιστεύω του χρόνου κανένα δεν θα παίζει τον Παναθηναϊκό. Οι τρεις που ξενύχτηκαν και τους είδανε, γιατί προφανώς δεν νομίζω ότι περιμέναν Θεσσαλονίκη για να βγουν. Ξενυχτάνε συχνά. Ξεκινήσαμε όμως ότι ο Τέκο διοργανώνει αύριο φιλικό παιχνίδι για φιλανθρωπικό σκοπό και για να μαζευτούν τρόφιμα για τα συσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως Σταυροπόλεως. Αύριο στις 6 στο Κλέντς Βικελίδης, η μεικτή βετεράνων λοιπόν του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ και του Άρη, θα παίξει με την ομάδα Στάση από τις Σταθερές Συγκοινωνίες. Θα προηγηθεί και φιλικό παιδικών τμήματων του Άρη με την ΑΕΦ Αλίρου. Ελεύθερη είσοδος, απλώς όποιος μπορεί και ο θέλει, μπορεί να προσφέρει τρόφιμα για τα συσίτια. Το κορυφαίο, στην casual ένδυση, στα γαμπριάτικα, σετ, όλα μαζί, παπούτσια, κάλτσες, γραβάτες, ζώνες κτλ. Κτλ. Κορυφαία εταιρεία στην πόλη, Alter Ego, 25 Μαρτίου, 12 στην Ευκαρπία, με το που κατεβαίνετε από ανατολικά προς δυτικά για Ευκαρπία δεξιά στα 200 μέτρα είναι στη στροφή. Θα το δείτε στο δεξί σας χέρι. Και βέβαια Πασαλίδου 85 στην Καλαμαριά, alteregofashion.gr. Οι άνθρωποι που με έβαλαν κουστούμι, δεν ξέρω βέβαια αν θα ξαναβάλω ποτέ στη ζωή μου. Αυτό είναι... Όχι ότι δεν μου πάει. Αυτό μου πήγε, όλοι μου λέγανε είμαι ωραίος. Εμένα δεν μου πάει. Εμένα σαν δεν με βλέπω και λέω ποιος είναι ο φλάκας. Αλλά είναι ένα θέμα. Alter Ego, εκεί όπου δεν ντύνεται ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Σίγουρα. Του Παναθηναϊκού. Ναι, τα χειρότερα με διαφορά. Οι γραβάτες του Θανάση πρέπει να είναι Μιχαήλ Άγγελος, κάτι τέτοιο, ένας τέτοιος ζωγράφος. Λοιπόν, και Data Labs μαζί μας. Το αδειοδοτημένο κέντρο διαβίου μάθησης. Εκεί θα μάθετε επαγγέλματα που θα σας βρουν δουλειά. Εκεί θα αποκτήσετε και δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για να πάρετε φόδια να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού, εκεί όπου υπάρχουν θέσεις εργασίας κάθε καλοκαίρι. datalabs.aero.gr και 222-962 για πιο πολλές πληροφορίες. Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό. Καλύτερες ανακαινήσεις σε μπάνιο, κουζίνα, στο σπίτι σας, στο ακίνητό σας, στο μαγαζί σας. Ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν θέλετε να αλλάξετε, δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας από το μηχανικό, ειδικές προσφορές στο αναδομό.gr. Ένα τηλέφωνο στο 2311-241-508 μπορεί να δώσει την λύση σε όλα τα προβλήματα που έχετε. FM γράφτε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526, θα διαβάσουμε σε λίγο το πρώτο που ήρθε για αυτά που λέγαμε. Και με το που επιστρέφουμε θα πρέπει λίγο να γίνουμε συγκεκριμένοι στο τι ισχύει στο ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα που μιλάμε και τι θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα αυτό το Σαββατοκύριακο αλλά και τις επόμενες ημέρες. Όλα δείχνουν ότι Κυριακή βράδυ θα δούμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Όπως όλα δείχνουν ότι... θα δούμε και τελικό κυπέλου την Τρίτη. Τώρα πώς θα γίνουν όλα αυτά, διάφορα σενάρια υπάρχουν, θα τα αναφέρουμε με το που επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα. Κάποια χιουμοριστικά μηνύματα που ήρθαν για να πάμε και στα σοβαρά και τι γίνεται στο ποδόσφαιρο και τι αναμένεται να δούμε τις επόμενες ημέρες με τα σενάρια που τώρα υπάρχουν, γιατί αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις αυτοί που διοικούν το ποδόσφαιρο. Και όπως φαίνεται, επειδή δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις, μάλλον θα πάει βάση κανονισμών. Το αναλύσουμε σε λίγο τι σημαίνει αυτό. Τι βάση κανονισμών, γιατί δεν θα δεις. Το πνεύμα πάντως. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται και νομίζω ότι είναι λάθος για τον ΠΑΟΚ. Αυτό που μάλλον θα γίνει, νομίζω ότι είναι λάθος για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα το. Κάτσε, ρε φίλε. Όχι λάθος για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Είναι αρνητικό για τον ΠΑΟΚ. Δεν τον βολεύει, δεν τον συμφέρει. Αλλά το πνεύμα τώρα δεν είναι, αφού είπαμε και γίνει όλη αυτή η ιστορία, δεν είναι να γίνει και ο τελικός. Δηλαδή να τα ξεφτυλίσουμε εντελώς, ρε φίλε. Δηλαδή... Ο καθένας το συμφέρον του. Ο καθένας το συμφέρον του και δεν άρα μπορεί. Άρα μην λέτε το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο καθένας το συμφέρον του. Εντάξει, το μιλάμε για μια διαδικασία και 6 αγώνων.
Δεν μιλάμε πράγμα. Για εκατομμύρια. Εσύ, εγώ πάντως. Ο Πάοκ τι φταίει δηλαδή. Δεν ήθελα να το ρωτήσω τον άνθρωπο της Νόβα, αλλά εγώ θεωρώ ότι μέχρι ενός σημείου τη βολεύει την Νόβα και κάποιοι αγώνες να γίνονται τη μία μέρα και κάποιοι την άλλη στην ίδια αγωνιστική. Σιγά. Καλύτερη θεαματικότητα θα έχει. Θα βάλει τα παιχνίδια ένα Σάββατο 8.30, ένα Κυριακή 8.30. Πιο βολικό δεν είναι από το να γίνουν και τα δύο. Ναι, εντάξει, εμάς δεν μας πολύ συμφέρει, αλλά. Αφού... Δεν πρέπει να ξέρω αντίπαλο στο αποτέλεσμα μας. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Θα το αναλύσουμε σε λίγο. Λοιπόν, μήνυμα το αφήσω 969, ενώ εμείς εδώ στην Τούμπα λέει: μεγαλώσαμε ανάμεσα σε Harley Davidson και Ducati. Σέμπρινγκ, όλοι οι τουρκιώτες νομίζουν ότι είναι Φιλανδός σκηνοθέτης. Όπως ο Κιούμπικ. Μικρός Σέμπρινγκ. Και άλλος φίλος, φήμες λένε ότι οι βετεράνοι του Άρεος δεν θα κατέβουν στο φιλικό γιατί απαιτούν να ονομαστεί η αντίπαλη ομάδα Ένσταση. Αυτές οι φήμες κρίνονται συκοφαντικές. Αντί για στάση. Αντί για στάση, Ένσταση. Ωραίο. Μηνύματα δικά σας γράφετε, FM αφήνεται κενό το μήνυμα στο 54526. Και τώρα τι ακριβώς ισχύει. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να αποχωριστεί το παιδάκι την μπάνα του. Τι βλέπουμε. Βλέπουν οι μανάδες ρε φίλε, τι σε νοιάζει ένα. Βλέπουν οι μανάδες είναι τώρα στην τηλεόραση και βλέπουν. Πράγμα. Βάλει να δεις εσύ το μάτς της ΚΑΠΑ 17. Πάω κατρόμητος. Την ψυχή μας βγάλαν πάλι. Έχουμε και εδώ ένα θέμα. Ωραίο. Ωραίο είναι... Αυτό πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Αυτό πήγε απόφαση, 9-1. Στη Λίγκα. Ναι, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει πολύ. Και θα αναφέρουμε πώς ο Παύλο Γκαρσία με τα παιδιά του θα πάνε στο Champions League. Αν κερδίσουν αύριο. Την ομάδα που κέρδισαν 4 φορές την κανονική περίοδο. Το δεδομένο ότι έχει οριστεί ο τελικός κυπέλου για την Τρίτη. Και δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει παρέμβει κανένας υφυπουργός, δεν έχει διαφοροποιηθεί το οτιδήποτε. Λογικά θα δούμε τρίτη βράδυ τελικός κυπέλου Ολυμπιακός ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ότι χθες οι ομάδες οι τέσσερις που βρέθηκαν στο συμβούλιο, με το Προεδρείο της Λίγκας δεν κατάφεραν να βρουν λύση, έτσι κοινή αποδεκτή, για το πότε θα παίξουν, πότε θα γίνουν οι αγώνες στο play-off. Από τη στιγμή που ορίστηκε τρίτο τελικό κυπέλου. Άρα η ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει Κυριακή και Ρετάρτη. Δεν βρέθηκε λύση. Λύση πρότεινε ο Πανιόνιος, μια λογική λύση, να γίνει ο αγώνας ΑΕΚ Πανιόνιος αύριο Σάββατο. Και από εκεί πέρα να παίξει η ΑΕΚ την Πέμπτη. Και... την Τρίτη στο τελικό. Ναι, την Τρίτη την και Πέμπτη. Μετά. Να έχει ανά τρεις ημέρες. Ναι. Αυτό δεν το Τρίτη Παρασκευή. Να πάει έτσι. Δεν το δέχτηκε, γιατί είναι πρόβλημα για αυτήν και εν ώψη τελικού. Κούραση, Σάββατο Τρίτη ο τελικός και εν ώψη συνέχεια στον play-off. Η ΑΕΚ πάει στον τελικό καταδικασμένη με όσα έχουν γίνει. Και δεν υπάρχει και αύριο μετά για την ΑΕΚ, μετά τον τελικό. Εκτός αν το πάρει. Μα ούτε σήμερα δεν υπάρχει έτσι που είναι. Το ένα ενδεχόμενο λοιπόν είναι αυτό που πρότεινε ο Πανιόνιος και έχει μια λογική. Να γίνει Σάββατο αυτό το μάτς, Κυριακή κανονικά, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν το δέχεται η ΑΕΚ, η οποία θέλει και εκτιμά το συμφέρον της, και έτσι είναι, το συμφέρον της ΑΕΚ είναι ο αγώνας ΑΕΚ Πανιόνιος να γίνει μετά. Μετά. 1 Ιουνίου. Να γίνει αφού γνωρίζουν τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. Αυτό, δεν αυτό θέλει η ΑΕΚ. Εντάξει, θέλει. Νομίζεις. Αυτό θα γίνει. Και έχει και πάτημα. Έχει και πάτημα γι' αυτό. Καταρχάς, αφού δεν πάρθηκε χθες απόφαση να γίνει το ΑΕΚ Πανιόνιος Σάββατο, δεν μπορεί να πάρθει σήμερα. Έτσι, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα. Άρα, αφού υπάρχει αδυναμία και σήμερα αναβλήθηκε το συμβούλιο της Λίγκας, αδυναμία να αποφασίσουν οι άνθρωποι, αποφασίζει ο ΚΑΠ. Τι λέει ο ΚΑΠ? Ο ΚΑΠ λέει ότι μάτς που δεν μπορεί να διεξαχθεί, γιατί προηγείται η διοργάνωση της ΕΠΟ, γι' αυτό δεν μπορεί να διεξαχθεί. Θα διεξαχθεί την πρώτη ελεύθερη Τετάρτη. Ποια είναι η πρώτη ελεύθερη Τετάρτη για το ΑΕΚ Πανιόνιος? Η 1η Ιουνίου. Αυτό λοιπόν είναι ένα πιθανό σενάριο, το οποίο το καταφέρνει η ΑΕΚ, εγώ αυτό νομίζω. Με όλα αυτά που έγιναν, καταφέρνει η ΑΕΚ να στείλει το μάτς της στο ΑΕΚ Πανιόνιος αφού έχει τελειώσει η διοργάνωση. Αυτό καταφέρνει η ΑΕΚ. Καταφέρνει η ΑΕΚ να παίζει την Κυριακή 28 Μαΐου Πανιόνιος ΑΕΚ, που μπορεί ο Πανιόνιος να είναι καταδικασμένος, και να παίζει Τετάρτη 1η Ιουνίου ΑΕΚ Πανιόνιος. Και εσύ πες ότι δεν έχει 6 πιθανούς βαθμούς. Αφού τελειώσει η διοργάνωση.
Ναι, και αν ο Πανιώνιος είναι με κάποιο τρόπο τώρα μες στο το κόλπο. Το, ναι, εντάξει, φυσικά. Και περιμένει και ο Πανιώνιος αυτό είναι, βαθμούς. Αυτό είναι θεωρία, βεβαίως. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, γιατί και ο Πανιώνιος δεν δείχνει κατά δικά. Αλλά μας. Το συμφέρον της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι να πάει το μάτς αυτό, αφού έχουν γίνει όλα τα υπόλοιπα. Και θα πατήσει πάνω στον ΚΑΠ και εκεί δείχνει ότι θα πάει το πράγμα. Μπορεί να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός κλπ. Δεν ξέρω. Η ΑΕΚ δηλαδή πριν φτάσει στα μάτια με τον Πανιώνιο, από πού θα πάρει βαθμούς. Ναι, όλα αυτά είναι θεωρία. Δεν έχει τσεκαρισμένο. Είναι και κακή ομάδα, δεφορμή αυτά και τραυματίες. Μπορεί να χάσει και διεθνείς εκεί 1η Ιουνίου. Αλλά έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, το συμφέρον της είναι να πάει ένα μάτς κρίσιμο, μάλλον να παίξει μόνο του, αφού ξέρει τα αποτελέσματα των άλλων. Και είναι πιθανό να γίνει αυτό. Πώς να γίνει? Καταρχάς το πιο πιθανό τώρα είναι η ΕΠΟ να ορίσει διαιτητή μόνο για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μόνο για αυτόν τον αγώνα. Άρα εδώ είναι η πρώτη απάντηση. Όλα δείχνουν ότι κανονικά η Κυριακή βράδυ θα έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έτσι, κανονικά. Όλα δείχνουν ότι δεν θα έχουμε ΑΕΚ Πανιώνιος. Θα υπάρχει εκκρεμότητα για αυτό το μάτς. Την Τρίτη θα παίξουν τελικό κυπέλου και θα αλλάξουν και βοηθοί. Βλέπετε, τα ετοιμάζουν όλα και θα γίνει ο τελικός του κυπέλου. Και από εκεί πέρα η ΑΕΚ θα παίζει κάθε τρεις μέρες. Για το μάτς Τετάρτης πρωτέ ένας φίλος της ΑΕΚ. Το μάτς Τετάρτης της ΑΕΚ θα γίνει Παρασκευή. Δεν θα παίζει η ΑΕΚ τις ημέρες των άλλων. Θα συναντηθεί το πρόγραμμα της ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική με τους άλλους. Η ΑΕΚ θα παίξει Τρίτη κύπελο, Παρασκευή πρωτάθλημα, Δευτέρα πάλι πρωτάθλημα, Πέμπτη και Κυριακή και μετά Τετάρτη. Επαναλαμβάνουμε, όλα αυτά είναι πληροφορίες και ένα σενάριο με βάση τον ΚΑΠ. Αφού δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν οι ομάδες, είναι το πιο πιθανό σενάριο να οδηγηθεί μόνο το πράγμα εκεί. Δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή προφανώς θα γίνει κανονικά. Τώρα, τι, πώς, ποιον βολεύει και τα λοιπά, όλα θεωρητικά είναι. Σωστά λέτε ότι η ΑΕΚ ποδοσφαιρικά καθαρά δεν βλέπω πώς θα αντέξει, αλλά και αυτή η πρόβλεψη είναι. Δημητρή, μετά είναι και το μάτς που είναι την επόμενη μέρα από τον τελικό, αν οριστεί Τρίτη ο τελικός. Τι θα κάνει εκεί? Την Παρασκευή θα παίξει η ΑΕΚ. Θα παίξει Παρασκευή και Κυριακή. Δευτέρα. Και Δευτέρα. Ναι. Απλά δεν δέχεται το Σάββατο. Ημέρες. Δεν δέχεται το αυριανό Σάββατο. Ναι. Γιατί σου λέει ή θα δεχτώ το Σάββατο ή θα δεχτώ να πάει το ΑΚ Πανιώνιος μετά. Τι είναι προτιμότερο για μένα? Θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να παίξουν αφού έχει τελειώσει η διοργάνωση. Και θα πατήσουν και πάνω στον ΚΑΠ. Έτσι. Τώρα τι να γράψω όμως αυτό που είδα. Θα παίζουμε σύντο. Καλά, ναι, εντάξει. Μην γράψεις τίποτα. Τι να, δεν μπορείς να δει. Ας πρόσεχαν. Αυτά δεν γίνονται. Τι να γράψεις. Μετά από τρεις μέρες τώρα πλάκα μας κάνεις. Θα το πούμε σε λίγο. Να καταλάβει ο κόσμος. Τι λέει εδώ 558? Έχει κάτι σενάριο εδώ. Φίλε, θα ασχολούμαστε με ό,τι ακριβώς πιστεύουμε. Απλά αυτό που λες στην παρένθεση μάλλον δεν προκύπτει από κάπου. Δηλαδή και ως, πώς το λένε, ήρωας δύσκολα. Πω πω. Αλλά δεν είναι και αλήθεια. Τι έγραψε το άτομο? Δεν, φίλε. Για την εκπομπή της 2013, πες μας. Το ανάποδο ισχύει, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε από αυτού? Αυτό που μπορεί να προκύψει να παίξει ο ΠΑΟΚ Κυριακή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, να παίξει ο ΠΑΟΚ Τετάρτη κανονικά Πανιώνιος ΠΑΟΚ, να παίξει την άλλη Κυριακή. Η Άγκη, τι πρέπει να μεταφέρει τα δύο παιχνίδια με τον Πανιώνιο? Πώς? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ένα παιχνίδι. Το ένα θα μεταφέρει. Ναι, το τέλος, αφού τελειώσει η διοργάνωση.
Το άλλο θα πάει Παρασκευή. Το άλλο της, το άλλο της Τουμπανίου είναι το τελευταίο τελευταίο. Βάσει προγράμματος. Ναι. Ωραία. Θα έχει δηλαδή δύο μάτς του Τουμπανίου. Δηλαδή θα έχει, δεν θα έχει έξι πόντους να διεκδικήσει. Θα έχει, θεωρητικά, ναι. Ναι. Εμείς δεν θα είναι σημαντική γι' αυτό, να. Βέβαια. Αυτό έλεγα πριν εγώ. Τέλο πάντων, το πρόβλημα το έχει η ΑΕΚ. Πιθανόν ο Πανιόνιος να έχει πιο πολλού βαθμού από την ΑΕΚ όταν θα παίξουν τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Εγώ θα πω το εξή πράγμα. Επειδή το έχουμε ζήσει με χαμένη ενέργεια ομάδων σε αυτή τη διαδικασία, το έχουμε πάθει και εμεί, έχουμε δει άλλου το πράγμα. Πρόσεξε τι λε, μην αναγκαστεί 1η Ιουνίου να κάνει κολοτούμπα και να λε μα στήσανε. Δεν είπα, δεν θα, ξέρω τι θα πω. Ναι. Ωραία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλη η διαδικασία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή χίλιες φορές θα μην γίνει το κύπελο. Χίλιες φορές. Δεν γίνεται, δεν θα γίνει το κύπελο. Ας το κάνουν με κέρμα. Θα γίνει το κύπελο. Δεν είναι ότι θες εσύ. Εγώ διαφωνώ μαζί σου, Πατουσταύρο. Θεωρώ ότι το κύπελο έπρεπε από την αρχή να διασφαλιστεί και να γίνει. Αφού είπαμε ότι θα γίνει. Αφού δεν το διέκοψε ο άλλος. Ο άνθρωπος εδώ είναι. Δεν είχε τα αυτά, τους κοχώνες, να το διακόψει, ρε φίλε. Και είπαμε κι εμείς, άντε ας γίνει, ας συνεχίσει όλη αυτή η ιστορία. Και δεν κατεβήκαμε και το χρεωθήκαμε, το πληρώσαμε. Εντάξει, ρε φίλε. Φίλος γράφει ότι δεν θα συμφωνήσει η Νόβα να γίνει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός Δευτέρα με τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να το ελέγξει η Νόβα. Η Νόβα θα μεταδώσει το μάτσο όποτε και αν γίνει και απλώς αν αλλάξει η ημερομηνία θα κινηθεί νομικά. Αυτό θα κάνει η Νόβα. Δεν έχει άλλο δικαίωμα. Ναι. Και οι ρήτες συνεργοποιούνται αν αποδειχτεί ότι η Λίγκα δεν έκανε ό,τι μπορούσε για να διασφαλίσει τη συμφωνία με την Νόβα. Εντάξει. Και αν αποδειχτεί ότι η Νόβα έχασε από αυτό. Και η Νόβα από τη στιγμή που θα το δείξει το μάτς, δεν μπορεί εύκολα να αποδείξει ότι έχασε λεφτά, έχασε συνδρομητές. Δεν μπορεί να το αποδείξει. Είναι ρήτρα, δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Υπάρχει ρήτρα. Η ρήτρα. Είναι χαρτί γραμμένο. Για μη τήρηση των συμφωνηθέντων. Ναι, εντάξει, και το πρόγραμμα. Το οποίο έχει δεχθεί να αλλάξει μία φορά, όπως μας εξήγησε χθες ο υπεύθυνος, από την καθυστέρηση της εξαγωγής. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα για τα παιχνίδια. Δεδομένα. Σενάρια είναι, τι δεδομένα. Σενάρια είναι. Περιμένουμε τώρα. Η επόμενη κίνηση, αφού δεν γίνεται συμβούλου στη Λίγα, τι θα ορίσει η ΕΠΟ για τους διαιτητές. Λογικά θα οριστεί μόνο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ποιον θα βάλει? Θα βάλει το Μίτσιο. Φαντάζεσαι. Ε. Φαντάζεσαι. Εντάξει. Και τι, μπορεί το να βάλει τα παιδιά, να βάλει τα παιδιά. Ο παπάς ένας φίδιξε το όχι, όχι. Μπορεί να βάλει τα παιδιά αυτά, τα οποία τα έχετε παρεξηγήσει εσείς, για να τα εξαγνήσει. Να δείξει τώρα ότι είναι καλοί διαιτές, 50 ρίσχοι, και να σας κλείσει το στόμα. Στα μάτς που δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Αρετόπουλο. Ναι. Δεν σε χάλασε ο Αρετόπουλος φέτος. Όχι, δεν είναι σοβαρό. Άμπραβο. Έτσι, μπρο. Σοβαρό. Άμπραβο. Μα άμα δεν παίζει ο Ολυμπιακός, όλοι οι διαιτές φαίνονται καλοί, ρε. Και ο Μάνταλος προχθές μου άρεσε. Γι' αυτό λέω Σαββίδης αυτά που λέει. Να του αφήσουμε να παίζουν μόνοι τους. Και να είμαστε εμείς ήσυχοι. Λοιπόν. Επιστρέφουμε τα υπόλοιπα του ΠΑΟΚ με τους ΜΑΚ, με τους όλους άλλους και την ΚΑΠΑ 17. Την ΚΑΠΑ 17 που χθες κέρδισε, ήταν σαφώς ανώτερη από τον Ατρόμητο στον ημιτελικό του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γκαρσία και του Ζαζόπουλου, του Ζαζόπουλου και του Γκαρσία, για να μην παρεξηγούμαστε κιόλας. Πολύ καλή ομάδα, η οποία θα παίξει τελικό με την Ξάνθη. Η Ξάνθη κέρδισε τον Ολυμπιακό με 1-0. Ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη ήταν στον ίδιο όμιλο. Ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Ξάνθη πολλές φορές στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά τώρα είναι ένας τελικός. Ένας τελικός που θα στείλει μία ομάδα στο Champions League, στη διοργάνωση που γίνεται για τους Under 19 ταυτόχρονα με την κορυφαία διοργάνωση στο ανδρικό ποδόσφαιρο. Πώς και γιατί θα το εξηγήσουμε σε πολύ λίγο. Δεύτερη ώρα πάω 24. Πρώτο μήνυμα. Δημήτρη, η ΑΕΚ δεν γίνεται να παίζει κάθε τρεις μέρες και η άλλη κανονικά κλωτσάει στην πέμπτη αγωνιστική. Για να ανακεφαλώσω το σενάριο
που έχουμε εδώ πέρα ως σενάριο πάντα. Κυριακή θα γίνει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δεν θα γίνει το ΑΕΚ Πανιώνιος. Την Τρίτη θα γίνει ο τελικός. Την Τετάρτη θα γίνει το Πανιώνιος ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή θα γίνει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Την Κυριακή θα γίνει το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Τη Δευτέρα θα γίνει το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Την Πέμπτη, 26, θα γίνει το ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Την Κυριακή θα γίνει το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και το Πανιώνιος ΑΕΚ. Και Τετάρτη, 1η Ιουνίου, ΑΕΚ Πανιώνιος. Αυτό είναι το σενάριο. Βάση ΚΑΠ. Σενάριο, έτσι. Από την στιγμή που δεν μπορούν να συμφωνήσουν και πάει έτσι, αυτή είναι μια πιθανή διαδικασία, όπου βέβαια η Νόβα, αν θέλει, επειδή θα αλλάξουν οι μέρες, μπορεί να κινηθεί νομικά, όπως μας προανήγγειλε χθες ο υπεύθυνος. Ο κύριος Κατσογιάννης. Και θα δούμε τι θα κάνουν. Εντάξει, επηρεάζεται και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, αυτό το μάτς το προτελευταίο. Άσε που θα γίνει Τετάρτη και θα γίνει Πέμπτη. Ο αδύναμος Πανιώνιος, με βάση το ρόστερ αδύναμος, γιατί μια χαρά ομάδα είναι, θα ξεκουραστεί πριν τα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Αυτό που το πας. Τι θα κάνει? Θα ξεκουραστεί, ρε φίλε. Δεν θα παίξει τώρα το Πανιώνιος. Δεν παίζει Σάββατο, Κυριακή τώρα και θα παίξει Αθήνα Τετάρτη. Θα έχουμε ρυθμό. Και αυτοί δεν θα έχουν. Δεν είχαν, είναι η αλήθεια, γιατί το μάτς. Γράψτε αυτά, σε παρακαλώ. Γράψτε όταν θα φωνάζει. Ρε, τι θα φωνάζω, σταμάτα. Δεν φωνάζω. Δεν είμαι σε πολύ όρημη φάση τη ζωή μου γενικότερα. Στις 30 Μαΐου θα φωνάζει ότι μας στήσανε πάλι, τα χάσαμε τα play-off γι' αυτό. Είναι σε όρημη φάση, είναι 24 ετών. Ναι. Σαν τζιν. Εντάξει, θα σου πω κάτι τώρα. Είναι ένα μπουρδέλο. Αυτή είναι η λέξη. Μπράβο. Ό,τι και, να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, ναι, είναι γιατί ένα μπουρδέλο. Αυτή την ηλικία έχεις πάει, ξέρεις, πολέμησες και ξέρεις. Πρώτα ζούμε και μετά λέμε. Εννοείται, ρε. Ωραία, ναι. Αλλά δε, ό,τι και, τι να αναλύσω. Αν είναι μπουρδέλο ή όχι. Φίλε Γιώργο, δεν θα γίνει αυτό που λες. Αν πάει έτσι όπως λες, θα γίνει το ΑΕΚ Πανιώνιος τελευταία Κυριακή και Τετάρτη 1η Ιουλίου θα γίνει, 1η Ιουνίου θα γίνει τελευταία αγωνιστική. Όχι. Δεν θα γίνει έτσι. Μόνο το μαζί. Γιατί δεν θα δεχθεί ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, να χάσει διεθνής και να παίξει τελευταία αγωνιστική 1η Ιουνίου. Και δεν ισχύει κιόλας. Τελευταία Τετάρτη διαθέσιμη ή την πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη, 1η Ιουνίου, θα πάει το εξαναβολής. Μόνο του. Το ΑΕΚ Πανιώνιος. Μια και λέμε τώρα για τους διεθνείς και τις ημερομηνίες, ο ΜΑΚ ένα άγχος έχει. Ένα άγχος έχει ο ΜΑΚ. Ένα φιλικό που αποτελεί πρόβα τζενεράλα για την Εθνική Σλοβακίας. Έχει ένα δίκιο αυτός από την πλευρά του. Δηλαδή πριν ξεκινήσει το Euro, θα χάσει όλη την προετοιμασία, θα τη χάσει την προετοιμασία, έτσι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα να τον κρατήσει μέχρι 30 Μαΐου, ξεκάθαρο. 29 Μαΐου έχει ένα φιλικό η Σλοβακία. Θέλει να παίξει. Θέλει να παίξει. Βέβαια. Αφού είναι πρόβα τζενεράλ. Σου λέει, ναι. Να το θέσουμε στη λίγκα αυτό. Ναι. Βασικά, επειδή ακούστηκε αυτό κουτοπώνηρα, όπως οι συζητήσεις καφενειακές γενικά συζητούνται αυτά τα πράγματα. Τι λέει ο Μάκ, είναι άρρωστος και πάλι λέει ότι μάλλον δεν θα μπορέσει. Μα ο Μάκ. Αυτό το χθεσινό δεν μπορεί να είναι. Αν είχε εδώ και μέρες στο μυαλό του αυτό το φιλικό που λέμε, θα ήθελε τώρα να παίζει, έτσι ώστε τότε να ζητήσει ή να προφασιστεί τραυματισμό. Εσύ πες μου πώς χθες ο Μάκ, ενώ δύο μέρες δεν έχει πυρετό, γράφει ότι μάλλον δεν παίζει την Κυριακή. Μπορεί να νιώθει αδύναμος, γιατί αυτός είναι περίεργος πυρετός. Κρατάει 4-5. Την Πέμπτη, ρε φίλε. Την Πέμπτη γράφεις, μάλλον δεν παίζω και την Κυριακή. Μπού στη μετάφραση και εδώ. Ενώ είναι απειρετό, το ψάξαμε αυτό. Δύο μέρες δεν έχει πειρετό. Είναι αδύναμος, είναι εξασθενημένος. Okay. Τετάρτη δηλαδή που αποκλείστηκε από την αποστολή, ναι, ναι. Δεν είχε. Όχι. Ήταν απλά αδύναμος. Ναι, και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί. Αυτό με το χθεσινό. Δηλαδή όλα τα άλλα έχουν μια βάση. Εντάξει, άρρωστος, αρρώστησε, τι να κάνουμε το παιδί. Αλλά χθες το να γράφει, μάλλον δεν παίζω και την Κυριακή, είναι αδιανόητο. Άρα παίζει την Τετάρτη. Που και περίπου θέλει να. Την επόμενη. Ξέρω. Δεν παίξει την Κυριακή. Τι θα κάνει. Θα μας πει τώρα ο Σταύρος Κόλκας ποιοι από τους παίκτες της K17 θα φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Ένα εμίχρονο χρειάστηκε. 20 λεπτά. 20 λεπτά χρειάστηκε για να βγάλει το συμπέρασμά του ως ποδοσφαιράνθρωπος. Που τι είναι να φτάσει. Όχι, δεν έχουν προοπτικές, είπα. Όχι, θα φτάσουν. Ναι. Ποιοι μόνο. Πρώτα απ' όλα, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ πάσχει αφάνταστα στη μετάβαση από την Ακαδημία στην πρώτη ομάδα. Ποιος δεν πάσχει εκεί. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς.
Πάσχα, που είσαι έσω ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο έχει και έναν. Πού είναι, ρε. Ο Κουλούρης, είναι τελευταίος. Ο Κουλούρης είναι δανεικός αλλού, άλλον. Δανεικός αλλού, δικό σου είναι. Το Γιαννούλη τον αγοράσαμε. Ο Κίτσιου. Ο Κίτσιου είναι πέμπτο χρόνο μπαίνει τώρα. Σου λέω. Κίτσιου, Πέλκας, Κωνσταντινίδης, Κάτσε. Αυτοί που είναι στην πρώτη ομάδα τέλος πάντων μπαίνουν το καλοκαίρι στον πέμπτο χρόνο. Στην πρώτη ομάδα. Μόνο εσύ έχεις όμως. Ναι, βρε αγοράκι μου. Καλός ή κακός. Αλλά το ότι τέσσερις πλέον... γεμάτες σεζόν δεν έχω καθιερώσει παίκτη, κάτι σημαίνει. Τον Κουλούρη, είπαμε. Δεν παίζεις τον ΠΑΟΚ Κουλούρη. Αυτόν έδωσες, τι να σε κάνω. Εγόρι μου, προφανώς για κάποιους λόγους τον έδωσες. Τον Κουλούρη πήγαν και δώσαν. Α, εσύ το λες αυτό, που αποθέωνες χθες Τούντορ που κράτησε το Μιστακίδη. Ναι, άμα έχει συμμετοχή ο Τούντορ σε αυτό. Δεν ευθύνεται που τον έδωσε κιόλας. Ναι, ναι, δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται. Ποιοι ξεχώρισαν λοιπόν από την ΚΑΠΑ 17. Εγώ θα τον Τσουβάλα γουστάρω. Τον αριστεροπόδαρο, ε. Ναι. Όχι. Αριστερά παίζει. Αριστερό πόδι έχει. Και τα δύο. Ο Τσουβάρας. Για τον οποίο έμαθα ότι είναι από τα τελευταία αποκτήματα. Δηλαδή έχει λίγο χρόνο σε ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Έχει 14 μήνες μόνο. Αλλά ο σωματότυπος έτσι ωραίος έχει. Έχει και ταχύτητα και τεχνική και όγκο. Δηλαδή δεν είναι παιδάκι. Έχει. Και ο σέντερφορ δεν είναι παιδάκι. Και ο σέντερφορ είναι καλός, πώς τον λένε. Γκαργαλατζίδης. Γκαργαλατζίδης. Ο σκόρερ δύσκολα κάνει καριέρα με αυτό το όνομα. Πρέπει να το δουλέψουμε. Να ρωτήσει τον Κολομπούρδα τι έκανε και έπαιξε μπάλα. Ο σκόρερ ήταν μουλοχτός, ήταν ο Τζορμπατζόγλου. Ήταν μουλοχτός. Βάζει γκολάρα όμως. Ναι, του έρχεται στο κεφάλι. Η ενέργεια, ενέργεια του άλλου που το έχει. Ό,τι και να λέμε, έχουν πολύ καλή πορεία αυτά τα παιδιά φέτος, έχουν πολλά αποτελέσματα. Κέρδισε τον ημιτελικό, δηλαδή μιλάμε για κλάσεις καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε μία τελική και δύο φορές ο Σιαμπάνης πήγε να τη βάλει μόνος του μέσα. Αυτή η άνεση των goalkeeper του ΠΑΟΚ είναι σχολή κλίκου αυτή. Γιατί είναι από θέμα άνεσης, δεν είναι. Ναι, ναι, το κάτω παίζουν cool, ναι. Ναι, παίζουν cool. Δηλαδή. Μπορεί να είστε καλός με τα πόδια φαίνεται ο Σιαμπάνης. Και έχει τρομερά στοιχεία, το μυαλό του είναι το θέμα. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ άνεση. Βλέπεις τι παθαίνει ο άλλος. Κατάφερε και ξέχασε να κερδίσει τον Ολυμπιακό και παίζουν αύριο οι Βόρειοι του Βόρειου Ομίλου στο τελικό του πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ Ξάνθη. Τώρα, εδώ πέρα από το πρεστίζ και από την ιστορία και όλα όσα ισχύουν για τους πιτσιρικάδες που κατακτούν ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα, πριν από λίγες ημέρες, πριν 10 μέρες στη Λίγκα, τέθηκε ένα θέμα, ποια ομάδα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Champions League των νέων. Μια και ο Ολυμπιακός δεν πηγαίνει κατευθείαν στους ομίλους οι άνδρες του, έτσι ώστε να πάνε και οι πιτσιρικάδες του στο Champions League νέων όπως πήγαιναν τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτον ο Ολυμπιακός, οι πανέξυπνοι αυτοί οι παράγοντες, στο Champions League των νέων, τον Under 19 δηλαδή, να πάει η ΚΑΠΑ 20, η πρωταθλήτρια. Λίγο το μιλάμε για. Ναι, μαθηματικά λίγο τα θέματα, έχουν προβλήματα. Για φοβερό σκεπτικό. Δηλαδή στο Champions League ναι. Under 19, γιατί αυτό είναι, να παίξει η πρωταθλήτρια Ελλάδος Under 20, που είναι Ολυμπιακός. Ναι, σαν να λέει όμως να παίξει, αλλά να παίξουν οι μισοί μόνο. Αυτοί που είναι Under 19. Μπράβο, ναι. Αυτοί που κέρδισαν το πρωτάθλημα στην Under 20. Ναι, ναι. Αντέδρασαν όλες οι ομάδες, αντέδρασε και ο Ατρόμητος, όλος παράδοξος. Και αντέδρασε γιατί βέβαια είχε το ενδεχόμενο να παίξει εκείνος. Αντέδρασε ξανά, αντέδρασαν και στην ψηφοφορία που έγινε. Και Τρίπολη αντέδρασε. Ναι. 9-1 βγήκε η ψηφοφορία. 9-1. Ο Ολυμπιακός ψήφισε τον εαυτό του και έγινε μια ψηφοφορία 9 έναντι μιας ψήφου του Ολυμπιακού. Και θα πάει στα αποκλειματικά του Champions League η ομάδα που θα κερδίσει αυτό το Final Four. Βέβαια. Όπου μου είπανε Μίτσο Κυριάκη ότι ο διαιτητής στο Ολυμπιακός Ξάνθη χθες οργίασε. Υπέρ της Ξάνθης. Υπέρ του Ολυμπιακού. Έπαιζε με παίχτη παραπάνω. Αυτό τα σύννεφα. Δεν έδωσε πέναλτι στην Ξάνθη. Προηγήθηκε η Ξάνθη και έπαιζε με 10 παίχτες. Κόκκινη η Ξάνθη και 10 λεπτά καθυστέρηση. Στην Άντερ 17, εντάξει. Ναι. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και κατέχει το πρωτάθλημα, αύριο δεν μπαίνει ο Μήλους. Έτσι, ο Μήλους μπαίνουν οι πρωταθλητές χωρών που ακολουθούν και οι νέοι τους. Θα έχει μια διαδικασία προκριματικών. Εντάξει, έστω και έτσι,
θα υπάρχει αυτή η εμπειρία που την θέλει ο ΠΑΟΚ. Τη θέλει πολύ. Θυμίζουμε ότι ήταν σε ετοιμότητα ο ΠΑΟΚ και τότε το 2013, όταν οι μεγάλοι πλησίασαν στους ομίλους σε εκείνα τα μάτς με τη Σάλκε. Ήθελε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ τότε να παίξουν οι μικροί του Champions League και ετοιμαζότανε και νομίζω ότι ο Κωνσταντινίδης θα μπορούσε να παίξει με τους μικρούς Champions League και μετά αφού αποκλείστηκαν οι μεγάλοι πήγε δανεικός ο Κωνσταντινίδης, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Εγώ είδα 3-4 παιδάκια όντως που έχουν πολύ μεγάλη προοπτική. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αποφασίσει επιτέλους να κάνει β' ομάδα, είτε αποφασίσει η Λίγκα, είτε αποφασίσουν. Πού να παίζει β' ομάδα του ΠΑΟΚ? Να παίζει β' εθνική. Πώς να παίζει έτσι? Να χώρασε μια ομάδα. Α. Το λες έτσι. Ναι, το λέω έτσι γιατί θα χαθούν αυτά τα παιδιά. Όπως χαθήκανε πολλά άλλα. Όπως τώρα παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι υπάρχει θέμα με τον Δημητριάδη. Ότι. Ότι τελειώνει το συμβόλαιό του και ότι δεν ξέρει το παιδί τι να κάνει. Να μείνει για να μην παίζει, να μείνει για να πάει κάπου δανεικός χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία ή κάποια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Είναι γενικό το πρόβλημα και το έχουν πει όλοι. Υπάρχει μεγάλη απόσταση από τις ομάδες των Ακαδημίων στους άντρες που πρέπει να καλυφθεί. Φίλε, όταν επενδύσουμε σε αυτά τα λεφτά, ωραία, και να σου πω και κάτι άλλο, δεν είναι τόσο για να... για να βγάζεις παίκτες σε ακαδημίες. Λες εσύ. Λέω εγώ. Γιατί καμία ομάδα, ποια μεγάλη ομάδα έχει πολλούς παίκτες σε ακαδημίες? Η Μπαρτσελόνα. Δεν έχει. Δεν είναι δεκάδα της. Τώρα. Τώρα, ναι. Είχε πριν λίγα χρόνια. Τώρα, ναι. Εντάξει, είναι και φουρνιές. Εγώ κατάλαβα. Ο Ινιέστα. Ο Ινιέστα. Δεν είσαι τόσο για να βγάζεις. Ο Μέση που τον είχαν από μικρό μεταγραφή. Εντάξει. Ο Πικέ. Και τέλος. Ο ΠΑΟΚ αυτό αποφάσισε. Πρέπει να έχει ένα δίκτυο ακόμη και να. Εσύ, για μένα τώρα αυτό το πράγμα έχει να κάνει με, με την διεύρυνση του πελατειακού σου κοινού. Και εφόσον έχει τη δύναμη να παίζει μόνο εδώ πέρα, ναι, να βγάζει και 3-4 παίχτες ξέρω εγώ στην πενταετία. Στην πενταετία. Έναν τη χρονιά θα ήταν μαγικό. Έναν τη χρονιά και πολύ είναι. Λες δηλαδή ότι έχει αποδειχθεί πως αυτή η προσπάθεια δεν κάνει καλό στην πρώτη ομάδα? Εννοείται, γιατί έχει δει κανένα αποτέλεσμα στην πρώτη ομάδα εσύ. Έχει δει κανένα παίχτη να παίρνει πενταξία από του δικού σου πριν του Σταφυλίδη που τον πούλησαν κακό σου γιατί δεν είχαμε μία? Ο μόνο που θα μπορούσε τέλο πάντων να. Όχι, και ο Κωνσταντινίδη θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλό επίπεδο παίκτη, αν δεν είχε του τραυματισμού. Έχει δει κάποιον, ξέρω εγώ, μέσω επιθετικό να κάνει τη διαφορά, να έχει βγάλει το δικό σου Ραούλ? Σε όλη την Ελλάδα. Και άλλε ομάδε μαζί. Ναι, και άλλε ομάδε. Λε ότι αυτό τελικά το μοντέλο δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν είναι το καλύτερο όταν προσπαθείς να πείσεις ότι ο στόχος σου είναι δημιουργία παικτών. Και βάζεις αυτά τα παιδιά έχοντας τεράστια απόσταση από το επίπεδο της K20 στην πρώτη ομάδα να φάνε την πίεση της πρώτης ομάδας και το εξάμεινο όταν πίνε λύκια. Ενώ τα παιδιά δεν έχουν την προδιαγραφή να παίξουν ακόμα. Επίσης, τον ΠΑΟΚ θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουν. Να το ρωτήσεις στον επόμενο τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, στην επόμενη συνέντευξη τύπου. Ποιο επόμενο διευθυντή, κάθε 6 μήνες αλλάζει τεχνικό διευθυντή. Αυτό που θα είναι τώρα. Θα το ρωτήσει, φίλε. Είναι σοβαρό θέμα. Απόφαση του κλαμπ είναι αυτό. Δεν είναι τώρα. Εντάξει, το παραμύθι. Ποιος? Οι ακαδημίες και οι ακαδημίες, ναι. Θέλουμε να έχουμε παοξάκια να φοράνε τη φανέλα. Λες ότι αποκλείεται να πάρει πρωτάθλημα. Βέβαια, αγόρι μου, δεν μπορεί να γίνει Μπιλμπάο. Πώς θα το κάνω? Το Μπιλμπάο δεν παίρνει πρωτάθλημα. Ναι, αυτό δεν παίρνει πρωτάθλημα, ναι. Δεν πέφτει. Εντάξει, αν μου βρει κάποιο μία ομάδα παγκοσμίω που έχει πάνω από 3 παίκτες από τις ακαδημίες της σε ρόλο ενεργό, α έρθει να με βρει. Άρα το ρωτήσει, φίλε, τι σου λέω. Ας έρθει να με βρει. Είναι σοβαρό θέμα, να το θέσει. Εγώ έχω κατασταλάξει. Τι να το θέσω? Έχω, τι να δεν αποφασίζει εσύ. Ναι, α, μα πούν και ο ΠΑΟΚ. Και δεν θα μου, ναι, μπορεί και να σου πει, κάνει λάθο. Θα μου πούν, κάνω λάθο. Και θα του γράψω εκεί που το χωράμε λάνι. Εγώ το συμπέρασμα μου το έχω βγάλει. Εσύ θα απαντήσει, υπάρχει επιχειρήματα. Θα του πει αυτό το πράγμα. Πείτε μου, εσύ μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και παίρνει τα αθλήματα και έχει 10 παίκτε των ακαδημιών τη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι αστείο. Αυτό παραμυθιαζόμαστε. Και είναι πάντα η άμυνα να πείσεις ότι κάτι κάνει. Τα δικά μας παιδιά παίζουν στην πρώτη ομάδα. Να χαίρεστε και φορά τα σταλόνι. 4 εδώ, 3 εκεί. Ναι, πρέπει κάποιον να έχεις και να κυνηγάς τα δύσκολα. Ναι, αυτό είναι, ναι. Να κυνηγήσεις. Το... Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι τώρα ότι είχαμε τους δικούς μας. Φέραμε και άλλους τώρα, φέτος. Δηλαδή. Και φέραμε και άλλους που είναι από πιτσιρικάδες. Ναι. Το μεγαλύτερο ψέμα.
που μόνο για να ντύσει μια κατάσταση. Πραγματικά απορώ πως δεν, πως ανεχόμαστε αυτό το πράγμα. Θέτεις πολύ σοβαρό θέμα, να το θέσεις και επίσημα. Το έχω θέσει, το έχω γράψει, το έχω ξαναπεί. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Πού άλλο να το ρωτήσεις τον ΠΑΟΚ δηλαδή? Δεν έχεις άνθρωπο να το ρωτήσεις αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Αλλάζει κάθε 6 μήνες. Ο μεγαλομέτοχος. Ο μεγαλομέτοχος ούτε ξέρει τι γίνεται, λέω εγώ. Σε αυτό το γιατί θέμα. Γιατί να μην το εξηγήσεις και να σου απαντήσεις. Εγώ να το εξηγήσω. Ναι, εσύ. Τι είμαι σύμβουλος, ΠΑΟΚ και του μεγαλομετόχου. Εσύ θα το εξηγήσεις μέσα από ερώτηση. Αυτό είναι το θέμα. Να ρωτήσω τον Σαββίδη, δηλαδή, αν έχει ξέρει ναι. μια ομάδα που έχει ναι, ναι, πάνω από 3 παίκτες από τις ακαδημίες. Ποια είναι η άποψή του ρόλο... για αυτό το θέμα, ναι. την επένδυση, τις μεγάλες επενδύσεις στις ακαδημίες και την πρόθεση παιχτών. Μα είναι από κάτι τη στιγμή... επειδή δεν ξέρει ποδόσφαιρο καλό, επαγγελματικό. Δεν είναι καμιά φιλοσοφία τώρα. Ναι, πείθετε ότι οι ακαδημίες μας και τα παιδιά μας και τα. Μην πω τώρα τι. Εγώ λέω ότι αυτά τα παιδιά που έχουμε στην ΚΑΠΑ 17 που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ ναι. ανώτερη από το Ατρόμητο. Πιθανότητα και από τις υπόλοιπες. Η ΚΑΠΑ 15 είναι ακόμα καλύτερη. Ναι. Αυτά τα παιδιά, όσο ωραία, δεν έχουμε στοχεύσει σωστά, όσο δεν δουλεύουμε σωστά κτλ. Κτλ. Όταν θα φτάσουν σε επίπεδο ΚΑΠΑ 20, θα είναι φύλλα για την πρώτη ομάδα. Εσείς βγείτε και πείτε το αντίθετο. Ακούγεστε όλοι. Οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι οι μόνες που δουλεύουν, που δουλεύει η πρώτη ομάδα για αυτές. Και όχι αυτές για την πρώτη ομάδα. Δηλαδή. Το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να γίνεται. Πώς δουλεύει η πρώτη ομάδα για αυτές? Μα εντάσσει συνεχώς παιδιά τα οποία είναι ανέτοιμα. 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 Ο είναι κουλούρ, ο Κούστα. Ο Κουλούρης. Ανέτοιμος. Ανέτοιμος ήταν ο Κουλούρης. Δεν αποδείχτηκε. Έπαιξε ρε φίλε 20 παιχνίδια, ένα γκολ έκανε. Δύο, πόσα έκανε. Ωραία, από κάπου ξεκινάνε. Ναι, βρε αγοράκι μου, αλλά αν δεν πάρει αυτό το παιδί 30 παιχνίδια. Τι περιμένει να έρθει από την ΚΑΠΑ 20 να κάνει διαφορά. Αυτό σου λέω αγοράκι μου. Δώσε επαγγελματικά παιχνίδια. Ποιος είναι ο πιο βελτιωμένος νέος παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος? Ο Μιστακίδης. Όχι. Τι? Ο Μιστακίδης έρχεται ως δευτεροκλασσάτος ρόλος. Που αποτελεσματικός όσο δεν πάει άλλο και μπράβο το παιδί και δεν είναι προϊόν ακαδημιών. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης του ΠΑΟΚ ναι. που εξελίχθηκε φέτος σε ηλικία 19-20 χρονών και μπορείς να πεις ότι ναι, όντως δεν είναι μεγάλο το ρίσκο να τον εντάξω στην πρώτη ομάδα φέτος. Από την ΚΑΠΑ 20 ο Δημητριάδης. Όχι. Δεν έπαιζε στον ΠΑΟΚ φέτος. Ο Γιαννούλης. Εννοείται. Εννοείται. Με τον Γιαννούλη θα πάρεις πρωτάθλημα. Με τον Γιαννούλη θα πάρω πρωτάθλημα. Ή με 5 Γιαννούληδες. Ο Γιαννούλης, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να μπει στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και να είναι πολύ καλό backup του Λεόβατς. Γιατί πήρε 30 παιχνίδια στη Βέρεια. Και έδειξε ότι μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά έχει χτυπητές αδυναμίες. Τον φέρνεις. Δουλεύεις πάνω σε αυτές. Πώς δημιουργείς ποδοσφαιριστές? Ναι, εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, ο Γιαννούλης τι διαφορά έχει από... από τον Κίτσιου. Αυτό είναι το θέμα. Τι? Από τον Κίτσιου τι διαφορά έχει ο Γιαννούλης. Έχει ξεκάθαρη διαφορά. Πέρα από την ηλικία. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ναι, ρε παιδί μου, με τον Γιαννούλη παίρνει πρωτάθλημα, αυτό σου λέω. Με τον Κίτσιου δεν παίρνει. Με τον Γιαννούλη δεν παίρνει πρωτάθλημα, ρε φίλε, εντάξει. Ναι, αλλά ανεβάζει επίπεδο. Ανεβάζει επίπεδο. Ανεβάζει επίπεδο σε βάθος χρόνου την ομάδα σου, ναι. Γιατί είναι παιδί που είναι πάρα πολύ με γρήγορο. Με το μάτος ανεβάζει επίπεδο. Και πολύ ποιότητα. Με το μάτος ανεβάζει επίπεδο. Όχι με τον Γιαννούλη. Ρε αγόρι μου, ο Γιαννούλης έχει την προοπτική να σε ανεβάσει επίπεδο. Δεν θα σε ανεβάσει σήμερα, αλλά έχει τα βασικά χαρακτηριστικά. Ταχύτητα, οξυδέρκεια, τεχνική. Ο Γιαννούλης. Ναι. Τον έχεις δει τον Γιαννούλη? Τον έχω δει. Δεν με πείθει ότι σε δύο χρόνια θα είναι ο επόμενος αριστερός μπακ της Εθνικής Ελλάδος. Ο Σταφυλίδης θα είναι. Ο Σταφυλίδης θα είναι. Είναι μικρός. Δεν θα είναι ποτέ βασικός ο Γιαννούλης. Ο Σταφυλίδης γιατί έχει και άλλα στοιχεία. Είναι δυνατός, είναι καλύτερος αμυντικός. Αυτό είναι... ακριβώς. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι το top talent που βγήκε από τον ΠΑΟΚ. Ποιος? Ο Σταφυλίδης. Ο Σταφυλίδης. Είναι το top talent. Αλλά και πάλι, κοίτα τη θέση μπακ. Ναι. Πες μου ένα top talent που βγήκε δεκάρι. Top. Όχι, νομίζω ότι θα μπορεί να γίνει ο Κουλούρης, πιστεύω. Top ταλέντο εξτρέμ, ο Πόποβιτς. Τον βλέπαμε να παίζει ΚΑΠΑ 17, τους περνούσε όλους, έβαζε γκολ. Α, τι παιχτά, το ζήτησε η Ρώμα, η Παλέρμο, τα παπάρια μου. Τέλος πάντων, το ζητήσαν όλοι. Ωραία. Ο Κουλούρης, το παιδί αυτό ο Κουλούρης, δεν εκπαιδεύτηκε ποτέ να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ποτέ. Πάει ο Πόποβιτς, γεια σας. Ποιοι είναι, από κι άλλους.
Δεν είναι δηλαδή. Μακάρι όλα τα παιδιά να μπορούσαν να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν είναι τώρα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ωραία. Ωραία. Εγώ έχω τεράστια ένσταση με αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι κάνουμε λάθος. Ναι. Θεωρώ ότι πιέζουμε αυτά τα παιδιά πριν δούμε αν πραγματικά αξίζουν ή όχι. Την πληρώνει η πρώτη ομάδα που είναι μονίμως σε καθεστώς πίεσης και αυτά τα παιδιά χάνουν δυναμική επαγγελματική. Που θα μπορούσαν να φτάσουν σε ένα επίπεδο να παίξουν, ξέρω εγώ, στον Πανιόνιο και τελικά παίζουν στα Δρυμίκλανα. Έχεις καταλάβει ότι τον Παραγιωτούδη που τον είχαμε κάποτε top talent Μπόλωνη, τον έβγαλε μάμου σου του. Δεν θυμάσαι τι γράφανε. Δεν τα θυμάσαι. Ο Μπόλωνη και ο Μπόλωνη τον έκανε και ο Μπόλωνη τον έλανε στην απέλα καδά. Παίζει. Ναι. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Ας είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτήν την ομάδα επιτέλους. Άμα θες να πας πρωτάθλημα. Ναι, άμα θες να γίνεις Μπιλμπάο, έχω πάει το δεχτώ. Ναι. Γηγενείς ποδοσφαιριστές από τον τόπο μας. Δεν, όχι, δεν γίνεται. Αλλά. Πολύ κυνηγητό. Μην γυρίσεις να μου πεις μετά πάω για πρωτάθλημα. Κάθε Δευτέρα δεν αποφασίζω εγώ. Δεν είμαι. Εγώ είμαι ο Κόλκας που είμαι ένας δημοσιογράφος και ένας οπαδός της ομάδας. Εντάξει. Δεν αποφασίζω εγώ. Θα μου πεις ό,τι να μου πεις. Θα δεχτώ εγώ αν αυτό το πράγμα με καλύπτει ή όχι. Και θα αποφασίσω αν θα στηρίξω ή όχι. Δεν είναι δουλειά μου. Αλλά όταν μου μιλάς για πρωταθλητισμό, μην μου βάζεις τα παιδιά τώρα στη φωτιά. Και μου πουλάς το παπατζηλίκι ότι όλα είναι τέλεια και έρχονται τα παιδιά μας και ξέρω εγώ και να και αγκαλιές και φιλιά και το πνεύμα του ΠΑΟΚ και στην πρώτη ευκαιρία της Αντάρης πάει στον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Είμαστε. Αυτά. Διαζύγιο της Watford με τον Κίκη Φλόρες. Ενδιαφέρεσαι? Έκλεισε. Ρε. Πού? Ο Κίκη Φλόρες. Στον ΠΑΟΚ. Όχι. Α, αλλού. Διαζύγιο το Ατρομήτου με τον Ουσέρο. Δεν ακούμπησε. Στον Ατρομήτου. Ο φίλος ο 54 γράφει ότι Πικέ, Πουγιόλ, Τσάβι, Νιέστα, Μπουσκέτς, Μέση, Βαλντές και Πέδρο ήταν βασικοί για την Μπαρτσελόνα στο τελικό του Champions League το 2011. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει, λέει ο συνέδελφος. Ναι, αλλά τι επίπεδο δουλειάς είχε η Μπαρτσελόνα. Ποιο είναι το επίπεδο που δουλεύει. Ναι, και αν είναι τώρα, αν μιλάμε για μια ομάδα στις χίλιες, δεν είναι και. Εντάξει. Η Μπάγκερ. Κανείς, Κανείς. Έναν, δύο, έχει. Μπορεί να έχει. Τον Μίλλερ και έναν ακόμα. Ο Μίλλερ. Ο αρχηγός, ο κοντός, είναι δικό της. Μεταγραφή. Η Ρεάλ δεν το συζητάμε. Ομάδα από τις 8-10 καλύτερες της Ευρώπης που να έχει πολλούς από την Ακαδημία. Η Μάντσεστερ. Άγιαξ, κανένας Άγιαξ. Η Άρσεναλ. Καμιά Ολλανδική ίσως. Όχι. Αγοράζει 17-18 χρόνια. Η Άρσεναλ. Άγγλους. Εταιρεία παραγωγής ποδοσφαιριστών. Δεν έχει. Και τι πήρε η Άρσεναλ τα τελευταία 10 χρόνια. Τίποτα. Άλλη ομάδα. Στην Ισπανία η Σεβίλη. Όχι. Όχι. Αυτή είναι, δεν είναι, δεν είναι ακαδημίες. Η Βαλένθια έχει ξακουστές ακαδημίες. Η Ρεν. Ωραία. Δεν ναι. Παίρνουν τίποτα. Η Αταλάντα. Η Αταλάντα. Δεν έχουν. Δεν παίρνουν. Η Γιουβέντους. Η Γιουβέντους τι ακαδημίες. Αγοράζει. Ο Μαρκίσιο είναι, αν θυμάμαι καλά. Ο Ολυμπιακός. Ούτε μισό. Ούτε μισό. Γιατί είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι ή είναι η πολιτική τους. Η πολιτική τους. Είναι, ίσως. Μάλιστα. Μας προβλημάτισε εδώ ο συνάδελφος, Σταύρος Κόλκας. Αλλά να προβληματίσει και τους υπευθύνους. Γιατί προβληματίζει εμάς. Ένα φίλο γράφει γι' αυτό λέει να γίνει ο ΠΑΟΚ Μπ στη Β' Εθνική. Είναι το ενδιάμεσο στάδιο από την ΚΑΠΑ 20 στην πρώτη ομάδα. Ναι, αυτή είναι μια λύση. Η οποία έχει συζητηθεί στη Λίγκα, έχει αποφασιστεί, αλλά δεν προχωράει. Γιατί. Γιατί. Τι προχωράει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν τις 2. Πώς πέρασε η ώρα με αυτή τη συζήτηση που ανοίξαμε για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και το θέμα γενικότερα των παικτών που έρχονται από τις ακαδημίες. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο όλοι το ξέρουν στην Ελλάδα, ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από την ΚΑΠΑ 20 στους άνδρες για όσους θέλουν να πρωταγωνιστούν. Έτσι, γιατί όποιος από ανάγκη προχωράει σε τις κινήσεις έχει αποδειχθεί ότι ομάδες όπως ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο Πανιόνιος έχουν καταφέρει πράγματα, έχουν μειώσει αυτή την απόσταση και παίρνουν πράγματα πιο εύκολα από παίκτες των ακαδημιών τους. Αλλά έχουν και ένα ταβάνι.
Λοιπόν, δεν θα το εξαντλήσουμε σήμερα μας αυτό. Δεν γίνεται κιόλας. Απλώς κάναμε μια τέτοια συζήτηση για να προβληματίσουμε ίσως. Κάποια μηνύματα. Φίλε 203, το δικό σου το πασχετικό το κρατάμε τώρα που θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη για να μας πει πώς κυλάνε αυτές οι ημέρες όπου ο μπασχετικός ΠΑΟΚ βλέπει τις άλλες ομάδες να αγωνίζονται στα ημιτελικά. Για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, γράφει φίλος η Μπαρτσελώνα είναι πρώτη απ' όλα. Ο 571 γράφει για την Bayern ότι ο Λάμ, ο Μίλερ, ο Σβαϊστάγκερ, ο Αράμπα, ο Μπανστούμπερ, ο Εμρέ Τσάν και ο Χούμελς και ο Τόνι Κρός. Ο Χούμελς είναι παίχτες που προφανώς είναι δημιουργήματα της Bayern. Και πάμε στον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Όλα καλά? Όλα καλά. Πώς βλέπουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τους αγώνες που δίνει ο Άρης του Παναθηναϊκού? Νομίζω με ζήλια. Με ζήλια βλέπουν. Μάλιστα. Η ημιτελική είναι γεμάτο γήπεδο, υπάρχει τουλάχιστον το ένα, γιατί το άλλο τώρα θα γεμίσει νομίζω το πέμπτο. Ναι. Και είναι ημιτελική αμφίροπη, όπως και εδώ κάνουμε. Έκανες κανένα γκάλωπ, για παράδειγμα, πώς έβλεπαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τελικό κυπέλου? Δηλαδή αυτό είναι το άλλο που μπορείς να ρωτήσεις. Αν τον είδε κανείς αυτό το τελικό κυπέλου. Δεν ξέρω αυτό. Φίλος γράφει ότι ο κύριος Μαλελής χθες περιέγραφε με μισόλογα το μέλλον της ΚΑΕ. Είναι ο 203, έτσι, που πολύ συχνά κάνει έτσι, θέτει τους προβληματισμούς του. Κρού και πάλι τον κόδωνα του κινδύνου, χωρίς να υπάρχει πίεση και από εσάς, ο ΠΑΟΚ δεν θα αλλάξει χέρια. Έτσι η μιζέρια θα συνεχιστεί και του χρόνου. Επειδή αυτή τη συζήτηση την κάναμε πολλά χρόνια και στο ποδόσφαιρο, όλοι θέλουμε μία Πόρσε. Όλοι θέλαμε τότε έναν επενδυτή. Όλοι θέλουμε τώρα στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ έναν επενδυτή. Και τι να κάνουμε? Ναι. Τι να κάνουμε εμείς τι να κάνουμε? Το λέμε, δηλαδή δεν το λένε. Από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ το λένε αυτό το πράγμα. Μα το λένε. Μα φυσικά και το λένε. Και οι ίδιοι το επικοινωνούν αυτό το πράγμα. Και για μένα νομίζω ότι η εικόνα των ημιτελικών της Α1 είναι ένα... πώς θα το πω... κάπως να τσιγκλίσει κάπως τον Σαββίδη περισσότερο. Αν... θέλει να ασχοληθεί και αν τέλος πάντων κάποια στιγμή κάποιος ή κάποιος συνεργάτης του ή οποιοδήποτε τέλος πάντων τη δει αλλιώς με το... Τον Σαββίδη, επειδή ο Άρης έχει μια καλή πορεία κτλ. Ναι. Δύσκολο να συγκινηθεί ο Σαββίδης με τον Άρη. Ναι, να συγκινηθεί κανένας άλλος από αυτό και να... Απλά είναι μια εικόνα, δηλαδή ας δούμε πέρσι τέτοια εποχή που ήταν οι δύο ομάδες. Και το λέω σαν, όχι, σαν παράδειγμα. Πέρσι οι δύο ομάδες ήταν σε ένα επίπεδο τέτοιο με δύο διοικήσεις τέλος πάντων χωρίς ιδιοκτήτη. Mm. Μάλλον στον Άρη τότε είχε έρθει, αλλά ήταν τελείως αρχική η κατάσταση του Λάσκαρη. Δεν είχε ασχοληθεί όπως είχε ασχοληθεί φέτος. Δύο τέλος πάντων ομάδες που ήταν στο περίπου στο ίδιο επίπεδο και ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και κέρδισε στους μικρούς τελικούς και ήταν τρίτος. Ένα χρόνο μετά βλέπουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ και τι γίνεται λίγο παραδίπλα. Γι' αυτό το λέω σαν παράδειγμα. Και δεν το λέω μόνο για το κομμάτι το οικονομικό που υπάρχει κάποιος ιδιοκτήτης ο οποίος βάζει κάποια χρήματα, λέει ότι θα βάλει και περισσότερα, τέλος πάντων αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μιλάω για το κομμάτι το ότι υπάρχει ένα γεμάτο γήπεδο, υπάρχει ένας κόσμος που ασχολείται με αυτό. Θα μου πεις, δεν έχεις ασχοληθεί με κάτι άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά βγάζει υγεία. Κάτι που δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτή η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, πάντως, αυτή η διοίκηση ΚΑΕ ΠΑΟΚ κάνει μεγάλη προσπάθεια να σβήσει χρέη που δημιούργησαν άλλοι. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα να έχει μια αξιοπρεπή πορεία. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα να κάνει όσες παραπάνω κρούσεις μπορεί σε επενδυτές, όπως είναι και ο Σαββίδης. Άλλο τι να κάνει, δηλαδή. Και πλέον, επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν όλα πάνε καλά, στο αγωνιστικό κομμάτι, το όταν τέλος πάντων η ομάδα πετυχαίνει τους στόχους της, κάποια προβλήματα δεν βγαίνουν και πολύ προς τα έξω πλέον. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, είναι η μοναδική ομάδα χωρίς ιδιοκτήτη. Έχει να αντιμετωπίσει αντιπάλους οι οποίοι έχουν αρκετά χρήματα. Η μοναδική ομάδα? Ναι. Σε όλη την Α1. Βεβαίως. Όλες οι ομάδες έχουν κάποιον ιδιοκτήτη. Καμία άλλη ομάδα δεν έχει διοίκηση πρωτοδικείου. Ναι. Όλες έχουν κάποιον ιδιοκτήτη. Και αυτές που ήταν φέτος και αυτές που έρχονται από κάτω. Είναι δύσκολο, όπως και να το κάνουμε. Και για μια ΚΑΕ η οποία
ούτε έχει κάποια τεράστια πηγή εσόδων, ούτε έχει κάποιο γεμάτο γήπεδο, ούτε έχει κάποιο τεράστιο χορηγό. Πορεύεται μόνη της. Απλά έτσι όπως δημιουργείται η κατάσταση, έτσι όπως πάει να γίνει, νομίζω του χρόνου τέτοιο καιρό, αν συνεχίσει να πορεύεται μόνη, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Δηλαδή η ανησυχία του 203 και το οποιοδήποτε φίλου που ασχολείται με τον μπάσκετ για αυτό το κομμάτι, το ιδιοκτησιακό παύλα οικονομικό, δεν είναι και λάθος. Δηλαδή, ναι, εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε πέρα από το να το παρουσιάζουμε και να το θέτουμε. Ακριβώς, δηλαδή. Ποια λύση να δώσουμε άλλη. Ναι, να πάμε να χτυπήσουμε καμιά πόρτα. Πάμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Επενδυτή, κάθε ιδιοκτήτη, γιατί επενδυτής είναι αυτός ο οποίος βάζει κάποια χρήματα, επενδύει και περιμένει να πάρει πίσω. Στο μπάσκετ είναι ιδιοκτήτης. Δηλαδή βάζει κάποια χρήματα και τελειώνει εκεί το θέμα. Βάζει χρήματα. Εντάξει. Γιατί τι να πετύχει, δηλαδή ο Άρης τι θα πετύχει φέτος, δεν το μειώνω, αλλά το θέτω γενικό θέμα μπάσκετ, τι θα πετύχει, κοίτα, καταρχάς, άμα βγει τρίτος. Ο Άρης φέτος, τώρα που μιλάμε, έχει ένα παιχνίδι για να παίξει το τελικό, έτσι, σε ένα παιχνίδι κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά για το τι γίνεται. Okay. Ακόμα και να κάνει το θαύμα και το παίξει. Το πιθανότερο είναι να χάσει. Okay. Ναι, ναι. Ακόμα και να γίνει το θαύμα και να κερδίσει. Α, εκεί θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η υπόθεση. Πρεστίζ και μόνο, έτσι είναι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχει πάρει και θέση για το FIFA Champions League και η Ευρωπαϊκή δεν μπορεί να τον αναγνωρίσει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, πολύ κουβέντα κάναμε για αυτό το κομμάτι, εντάξει. Τι γίνεται σήμερα στον ΠΑΟΚ? Ναι, η οποία είναι λίγο περίεργη, γιατί μετά από κάποια χρόνια γίνεται πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ να είναι σχετικά νωρίς έξω από την... να έχει τελειώσει η σεζόν αρκετά νωρίς. Εντάξει, ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς για να κάνουν κάποια... κουβέντα που να αφορά σχεδιασμό, που να αφορά στελέχωση ρόστερ, νομίζω θα το δούμε λίγο αργότερα. Απλά νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει μια κουβέντα κυρίως με τον Σούλη Μαρκόπουλο στο κομμάτι της παραμονής του, εννοείται στην ομάδα, γιατί ο Μαρκόπουλος έχει συμβόλαιο, αλλά υπάρχει και μια οψιόν τέλος πάντων κάθε καλοκαίρι. Ουσιαστικά είναι επιβεβαίωση, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο θέμα, απλά είναι κάτι τυπικό το οποίο πρέπει να γίνει μια κουβέντα μαζί του για το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν και σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ να αρχίσει να βάζει κάτω στόχους, παίχτες και βέβαια πάντα μέσα στο δικό του οικονομικό πλαίσιο, έτσι. Και λέω ότι είναι νωρίς γιατί σίγουρα όλοι οι παίχτες που έχουν κάνει μια καλή σεζόν είτε στην Ελλάδα τέλος πάντων στο εξωτερικό πάντα ψάχνουν πρώτα το κομμάτι των χρημάτων. Πρώτα και εννοείται το κομμάτι το αγωνιστικό. Και όσο πηγαίνει καιρός προς τα πίσω και υπάρχουν επιλογές, τότε πέφτει και το οικονομικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να λειτουργήσει έτσι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Από τη στιγμή που δεν έχει την οικονομική ευχέρεια, αναγκαστικά θα πρέπει να περιμένει. Το ότι έχει εικόνα αρκετών παιχτών και από Ελλάδα και από την Αμερική και έχει σχηματίσει τέλος πάντων μια ατζέντα σε αυτούς που θα μπορέσει να στοχεύσει. Okay. Αλλά το θέμα είναι ποιοι από αυτούς μπορούν όντως να μπορέσει να κινηθεί ο ΠΑΟΚ προς αυτούς. Όσον αφορά από Ελλάδα, έχουμε κάνει και αναφορά στο ΠΑΟΚ 24, η περίπτωση Κασελάκη έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο μετά την φετινή του σεζόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κιόλας ότι είναι η μία περίπτωση και ο ΠΑΟΚ πάει για να πάρει τον Κασελάκη συγκεκριμένα. Και με τον Κασελάκη κιόλας είναι μια περίπτωση που μοιάζει και ας το πούμε πιο εύκολη, γιατί έχει συνεργαστεί με την ομάδα, έχει συνεργαστεί με τον Μαρκόπουλο, με αυτή τη διοίκηση, ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Και απλά ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ πιο βελτιωμένος τώρα σε σχέση με όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Αυτό. Επιλογές από την ελληνική αγορά, μέσα από τη φετινή σεζόν και από αυτά που έχουν προκύψει, υπάρχουν και άλλες. Χωρίς αυτό απαραίτητα όμως θα σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για να πάρει αυτούς τους παίκτες. Απλά σε πρώτη φάση. Νομίζω ότι την επόμενη σεζόν θα δούμε μια ομάδα που θα έχει αρκετούς Αμερικανούς και λιγότερους κοινοτικούς. Δηλαδή μια ομάδα όπως ήταν η περσινή, που είχε σε κάποια φάση και 5 Αμερικανούς με τον Μπρέμερ. Αυτός είναι σε πρώτη φάση ο στόχος. Δηλαδή να έχει περισσότερους Αμερικανούς, ούτως ώστε να παίζει και κάπως διαφορετικά σε σχέση με αυτό που έπαιζε φέτος. Αλλά αυτό εντάξει είναι ένας πρώτος στόχος τώρα που μιλάμε 13 Μαΐου. Το πώς θα προκύψει η κατάσταση στην αγορά και τι μπορεί να βρει μπροστά το ΠΑΟΚ όσον αφορά στόχους για το επόμενο ρόστερ του
είναι μια άλλη κουβέντα. Ωραία. Χρόνος υπάρχει. Αυτό το μόνο σίγουρο. Στο NBA, ναι, έκπληξη το ότι έμειναν έξω οι Spurs. Για μένα όχι. 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 Είχαν μεγάλο ρεκόρ νικών στην κανονική περίοδο. Συμφωνώ, αλλά δεν ήταν. Καλύτερα να δούμε και τελικό περιφέρειας τώρα σούπερ με Warriors και Oklahoma. Τι δεν θα ήταν σούπερ με τους Spurs? Θα ήταν, αλλά νομίζω ότι εδώ μπορούμε να δούμε και κάνα παιχνίδι που μπορεί να πάει 145-142. Με τους Spurs δεν νομίζω να πήγαινε έτσι. Δεν νομίζω. Πιο εύκολο τώρα τον Warriors. Γεράσανε και οι Spurs. Γεράσανε. Όπως και να το κάνουμε. Ο Parker δεν μπορεί. Και ο Parker και ο Ginobili και ο Duncan. Ο Duncan ήταν και τελευταίο χθες. Ναι, το παιχνίδι. Εντάξει, περάσαν τα χρόνια. Είναι λίγο σε μια φάση αλλαγής και οι Spurs. Τι να κάνουν. Εντάξει. Και ας βγουν μπροστά και νέοι, τέλος πάντων, πιο αθλητικοί παίχτες. Και αξίζουν οι Stars στο Oklahoma και έναν τελικό. Και μια ευκαιρία. Βέβαια. Βέβαια. Στο άλλο, οι Cavaliers ποιους περιμένουν? Στην άλλη περιφέρεια. Heat ή Raptors. Σήμερα θα φανεί αυτό. Raptors. Αν θα είναι οι Raptors. Ναι, γιατί είναι 3-2. Και παίζουν σήμερα μέσα στο Miami, αν θυμάμαι καλά. Αν κερδίσουν, μένουν οι Heat στο 3-3. Αν κερδίσουν οι Raptors, τελειώνει σειρά και παίζει. Προπόνηση κάνει ο LeBron. Πολύ καλή για τους τελικούς. Πολύ τρίποντο. Πολύ τρίποντο. Στα play-offs τώρα. Πέρυσι δεν είχε τον Irving στο τελικό, έτσι είναι? Όχι, τον Irving δεν είχε, τον Love δεν τον είχε καθόλου. Φέτος αυτοί οι τρεις είναι δυνατή τριάδα. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά το τρίποντο, εντάξει, ή το βάζεις και πας μέχρι το τέλος, ή δεν το βάζεις και... Και έχουμε και Ευρωλίγκα, Φαβορεί ο Μπράντοβιτς, λένε και γράφουνε. Οι Τούρκοι είναι φαβοροί. Φαβορεί, ναι, έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον στο κομμάτι το στοιχηματικό. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πολύ ισορροπημένο το Final Four φέτος. Ποια είναι τα ζευγάρια? Τσεσεκά Κουμπάν σήμερα στις 7. Α, Τσεσεκά Κουμπάν. Ναι. Και στις 10 Φενέρμπαχτσε με Λαμποράλ. Άρα νομίζω πιθανώς ότι ο πρώτος τελικός θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον από το δεύτερο. Έτσι νομίζω. Τσεσεκά Κουμπάν. Οι δύο Ρώσικες. Ναι. Φαβορεί Τσεσεκά και η Φενέρ με, με τον Μπουρούς. Ναι, εντάξει, θεωρητικά θα γίνει. Φαβορεί Τσεσεκά και η Φενέρ. Ναι. Και να δούμε πώς θα το χάσει πάλι Τσεσεκά αυτό να δούμε. Δηλαδή αυτή θα είναι η περίεργεια. Με ποιο τρόπο θα το χάσει αυτή τη φορά? Μήλος Θεόντες φέτος δεν έχει, θα το πάρει. Α, ναι. Θα το πάρει φέτος. Τι σοβάρεψε. Μπορεί να σοβαρέψει ποτέ. Όχι, εννοείται. Απλά όλη τη χρονιά κάνει παπάδες. Ξέρω εγώ. Τώρα εντάξει. Δεν το έχω προσέξει. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλό μας. Καλή τηλεθέαση σε όλους εσάς που βλέπετε ελληνικό μπάσκετ, NBA, Ευρωλίγκα και περιμένετε. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια. Δύο η ώρα μεσημέρι Παρασκευής και δεν έχουμε κάτι καινούργιο για το προγραμματισμό στο χώρο του ποδοσφαίρου. Τι ξέρουμε δηλαδή? Ξέρουμε ότι βάσει προγράμματος Κυριακή παίζει ΑΕΚ Πανιώνιος και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και την Τρίτη παίζει Ολυμπιακός ΑΕΚ. Βάσει προγράμματος. Γιατί πρακτικά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπερτερεί διοργάνωση της ΕΠΟ. Αυτό σημαίνει. Τι να πεις. Προς το παρόν δεν έχουν οριστεί διαιτητές για τα μάτς των play-off. Και την άλλη φορά ορίστηκαν μια μέρα πριν. Μια μέρα πριν ορίστηκαν, την Τρίτη. Για να δούμε. Σας ανέφερα στο ξεκίνημα ένα πιθανό σενάριο από τη στιγμή που αναβλήθηκε και το Συμβούλιο της Λίγκας. Άρα από τη στιγμή που οι εκπρόσωποι δεν επιχειρούν να βρουν λύση γιατί δεν μπορούν, πάει βάση κανονισμού. Και ο κανονισμός αναφέρει αυτά που είπαμε. Ότι γίνεται ο τελικός, γιατί προηγείται, ότι δεν γίνεται το ΑΕΚ Πανιώνιος, το οποίο ΑΕΚ Πανιώνιος θα μεταφερθεί στην πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη. Η πρώτη διαθέσιμη Τετάρτη είναι 1η Ιουνίου. Και από εκεί πέρα η ΑΕΚ θα παίξει τελικό κυπέλλου και μετά ανά τρεις μέρες θα παίζει και play-off. Αυτό λέει ο ΚΑΠ. Τώρα, αν οι εκπρόσωποι συμφωνήσουν σε κάτι άλλο,
Okay. Δεν θα βρεθούν όμως εκπρόσωποι. Αναβλήθηκαν κατά όλες τις συναντήσεις. Ο τελικός γίνονται προσπάθειες από όλους για να πραγματοποιηθεί. Μέχρι και βοηθοί φαίνεται θα αλλάξουν. Η βοηθή του Σιδηρόπουλου. Αλλά τελικώς μάλλον θα γίνει. Ό,τι και να γίνει, τις επόμενες ώρες θα ενημερωθείτε σχετικά. Ο ΠΑΟΚ κάνει προπόνηση. Κάτσε να δούμε. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να χάσει το ρυθμό του. Άρα την Κυριακή πρέπει να παίξει κανονικά. Ευτυχώς με την ΑΕΚ παίζει την επόμενη εβδομάδα. Άρα δεν αλλάζει κάτι στη δική του ξεκούραση. Αυτό το τριήμερο που έχουν οι ομάδες μέχρι να παίξουν τον κάθε επόμενο αγώνα. Και το μόνο που τώρα τον ενδιαφέρει είναι να κερδίζει αυτός, ώστε να μην γίνει αυτό το σενάριο που λες, να έχουμε δύο ταχυτήτων play-off, δηλαδή είτε μάτς άλλη μέρα το ένα παιχνίδι, άλλο το άλλο, είτε να γίνουν δύο στο τέλος όταν θα έχουν πια ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει απόλυτα. Πιστεύω άμα συνεχίζει να παίζει έτσι, να παίζει, δηλαδή να παίρνει αποτελέσματα, δεν θα μας απασχολήσει ως το τέλος αυτό. Δεν θα λέμε αυτό δηλαδή που έλεγες εσύ στον Κόλκα. Μείνει στο τέλος, γκρινιάζεις. Αλλά όλα δείχνουν ότι ο τελικός θα γίνει, οπότε θα έχουμε ανακατατάξει όσον αφορά τις μέρες που θα τις διευκρινίσουμε μετά. 5 λεπτά μετά τις 2, κάπου εδώ κλείνουμε. Άλλη μια πληροφορία ότι και από τη FIFA έχουν αποδεχθεί ότι ο τελικός κυπέλλου θα γίνει κανονικά 3η 17 Μαΐου. Έχουν όλα συμφωνηθεί, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο και ό,τι άλλο προκύψει για τον ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά, τα λέμε και τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι.